Μια επικελευστής του λιμενικού σώματος, η Μαρία Κόντι, γυναίκα κυβερνήτης του ιστορικού σκάφους του λιμενικού σώματος Πιλάμδα Σίγμα 602 που εδρεύει στο Μόλι Βολέσβου, τιμήθηκε χθες στη διάρκεια εκδήλωσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τον Υπουργό Γιάννη Πλακιωτάκη. Η ΚΑΠΑ, Κόντι, τιμήθηκε μαζί με άλλες δύο γυναίκες κυβερνήτες σκαφών στο Ανατολικό Αιγαίο για το σημαντικό έργο που επιτελούν κάτω από δύσκολες συνθήκες. Από την Κέρκυρα, στο μόλυβο της Βόρειας Λέσβου, η ΚΑΠΑ, Κόντι, κυβερνά το ιστορικό σκάφος του λιμενικού σώματος Πιλάμδα Σίγμα 602. Το σκάφος του ήρωικου αξιωματικού Κυριάκου Παπαδόπουλου, με την Ανατολή του Ηλίου, ξεκινάει 24ωρη βάρδια της με τη ματιά της κάρφωμενη στις απέναντι ακτές του Μπέχραμ Καλέ, του Κούτσουκουγιού, του Άδρα Μητίνου Κόλπου. Εκεί από όπου ξεκινάνε οι βάρκες με τους φυγάδες των πολέμων της Ανατολής και της φτωχίας. Το καθήκον της, η σωτηρία κάθε ανθρώπου που κινδυνεύει, αυτή είναι η δουλειά της. 4 κοντά χρόνια τώρα, πρώτα στο Πιλάμδα Σίγμα 610 και τώρα στο Πιλάμδα Σίγμα 602 με τη βαριά ιστορία. Η δουλειά της είναι να σώζει ανθρώπους, θυμάται, πως μπορεί να κάνει αλλιώς, δύσκολες στιγμές. Οι νεκροί σε σημαδεύουν, οι ζωντανοί σε κάνουν να χαίρεσαι μοναχά την ώρα που τους σώζεις. Εκείνη την ώρα που λες να σώσω ακόμα έναν, να προλάβω, και άλλο ζωντανό, άλλον έναν ζωντανό. Τους ζωντανούς όμως τους ξεχνάς, τους νεκρούς τους θυμάσαι μια ζωή, είναι οι μάχες που έχασες, είχε πει στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η ΚΑΠΑ. Κόντισε ένα αφιέρωμα πέρυσι στην Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, απόφυτος της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Πρέβεζας, έμαθε για τις θέσεις στο λιμενικό σώμα ένα πρωί ταξιδεύοντας 24 χρονών κοριτσάκι με ένα γκαζάδικο στη Βόρεια Ρωσία, επέστρεψε, έκανε τα χαρτιά της κενά, στο λιμενικό σώμα. Ξανθιά και όμορφη γυναίκα η Μαρία Κόντι, η μόνη γυναίκα ανάμεσα σε άλλους 11 άνδρες πλήρωμα στο σκάφος. Έκανα πραγματικότητα το όνειρο μου, αυτό ήθελα, να υπηρετήσω στο λιμενικό σώμα. Σε ένα σκάφος του λέει, και συνεχίζει, τοποθετήθηκα στο Μόλιβο όταν η κρίση κορυφωνόταν και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι περνούσαν κάθε μέρα στο νησί. Και η δουλειά μου έγινε να σώζω ζωές, αυτό θέλω, αυτό κάνω, σώζω ζωές, δεν υπάρχει πιο σημαντικό πράγμα από αυτό, τόνισε, η επικελευστής Μαρία Κόντι καταχειροκροτούμενη.